No, for Andrei. Sigur e domnul Andrei. For Andrei, obvious. It's hard for himself, it's very hard. It's hard also for us. He has played a fantastic season and was one of the players that push always the team in front, taking responsibilities inside of the games, being an example for everyone. Okay, I just hope to be very strong and to understand that he's part of football player and he has to fight to come back as fast as possible. Είναι προφανές η στεναχώρια είναι μεγαλύτερη για τον ίδιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε μια φανταστική σεζόν μέχρι σήμερα. Έχει συμβάλει στα μέγιστα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παράδειγμα. Πάντα εκεί για να δώσει κίνητρο σε όλους. Ελπίζω να καταλάβει ότι είναι μέρος όλο αυτό της δουλειάς και να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα και πιο δυνατός. For the result, okay, I am a little bit disappointed because everybody of us wanted to win one more time the title because we already won last week in the pitch. Then today to be mathematically also with the other minus two. And we couldn't win, but really this is football. When you have four or five important opportunities and the others they don't have, and they score from one situation like it was, you have to accept and to look forward in the next game because we are even closer without being defeated in this season. Για το αποτέλεσμα είμαι απογοητευμένος. Υπάρχει αυτή η αίσθηση σε ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε να πανηγυρίσουμε για δεύτερη φορά τον τίτλο. Μαθηματικά είχαμε κατακτήσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να το επικυρώνουμε και με το μείον 2 το οποίο υπάρχει στη βαθμολογία σήμερα. Καταφέραμε να κάνουμε πολλές ευκαιρίες, δεν σκοράραμε και από εκεί και πέρα δεχτήκαμε ένα γκολ ουσιαστικά χωρίς να δεχτούμε κάποια φάση. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας έτσι ώστε να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Παρακαλώ. It's football, it's a hard season, it has been hard. There are injuries and injuries, unfortunately for him, for Maurizio. The knee problems, Chuba will be fast because he had a fracture on his hand. Then from tomorrow I believe that will be in the training. And we have also Pedro and Omar, but as I always mention, this is football and we have the others that are ready to fight, to play, to give everything, because also today the players that entered and gave a lot, fighting a lot in a hard pitch and deserving to win the game. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Υπάρχουν τραυματισμοί και τραυματισμοί. Αυτοί στο γόνατο, όπως του Μαουρίσιο και του Αντρέ, είναι λίγο πιο σοβαροί. Από εκεί και πέρα, όπως έχω επισημάνει και άλλες φορές, συγγνώμη, υπάρχει και ο τραυματισμός του Τσούμπα, ο οποίος είχε ένα κάταμο στο χέρι, επιστρέφει από αύριο κιόλας στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Είναι οι τραυματισμοί του Ομάρ και του Πέδρο. Είναι μια δύσκολη, μια απαιτητική σεζόν η φετινή, αλλά από εκεί πέρα, όπως έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν και σήμερα κιόλας οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο δείξανε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και να δώσουν λύσεις και σήμερα αξίζαμε την τύχη.